Στο σημερινό masterclass μαγειρεύουμε κεφτέδες φούρνου με γιαούρτι, τάρτα με κοτόπουλο και γραβιέρα, ειδικό κοτόπουλο τίκα μασάλα και φτιάχνουμε ένα σμούθι με μπανάνα και αχλάδια και σφολιατίνια με ψητά σίκα. Όσες συνταγές και να φτιάξουμε για κεφτεδάκια, πάντα υπάρχει κάτι καινούργιο να δοκιμάσουμε, όπως αυτά τα κεφτεδάκια με γιαούρτι. Αυτά τα δοκίμασα πρώτη φορά στην Ήπειρο και ξέρω ότι φτιάχνονται με τον ίδιο τρόπο ή με παραπλήσιο με ένα-δύο υλικά συμπλήν και στην κεντρική Ευρώπη. Έχουν ενδιαφέρον γιατί είναι διαφορετικοί κεφτέδες από αυτούς που έχουμε συνηθίσει. Κεφτέδες φούρνου λοιπόν, με μια ωραία σάλτσα γιαουρτιού. Το γιαούρτι ταιριάζει πάρα πολύ με τα κεφτεδάκια και πολλές φορές σε πολλές παρασκευές αντικαθιστά την μπεσαμέλ. Οπότε έχουμε μια ωραία κρέμα πάνω από οτιδήποτε μαγειρεύουμε. Εδώ τώρα στα κεφτεδάκια έχουμε το γιαούρτι που είναι και λίγο ξινό, είναι και νόστιμο, οπότε έχουμε ένα πολύ ωραίο πιάτο και πρωτότυπο. Πάμε λοιπόν βήμα-βήμα να δούμε τι κάνουμε εδώ. Πρώτα απ' όλα ζυμώνουμε το κιμά για να κάνουμε τα κεφτεδάκια. Εδώ πρώτα ξεκινάω ρίχνοντας πολτό σκόρδου με μείγμα αρωματικών. Κρεμμύδι σκόρδο είναι δύο βασικά υλικά όταν ζυμώνουμε κεφτέδες. Οπότε έχουμε μπόλικο σκόρδο, δυνατή γεύση, εύπεπτο αποτέλεσμα και δυνατή μυρωδιά από τα μυρωδικά. Και συνεχίζω με τριμμένο κρεμμύδι, το οποίο θα έρθει και θα μοιραστεί μέσα στο μείγμα, θα δώσει ωραία γεύση, δυνατή. Και εδώ θα ρίξω μαϊτανό. Θα αρωματίσω και με φρέσκο ψιλοκομμένο δυόσμο που έχει έντονο άρωμα. Αλάτι απαραίτητα. Θαλασσινό αλάτι σε νυφάδες. Για πολύ νοστιμιά. Και λίγο ελαιόλαδο. Και απαραίτητα ψωμί, το οποίο το μουλιάζω τελευταία στιγμή. Εδώ έχω ψωμί του τόστ, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ένα μπαγιάτικο ψωμί. Ρίχνω λοιπόν αρκετό νερό και μέχρι να βάλω τα γάντια μου για να ζυμώσω το μείγμα, θα έχει μουλιάσει και το ψωμί. Αυτά είναι τα υλικά για τους κεφτέδες. Απλά, ωραία. Θα γίνουν πολύ νόστιμα κεφτεδάκια και ακόμη πιο νόστιμα όταν μετά θα τα σερβίρουμε με τη σάλτσα γιαουρτιού. Ξεκινάμε όμως πρώτα με τους κεφτέδες. Οπότε, αυτό το λίγο μουλιασμα είναι υπέρ αρκετό. Δεν το στραγγίζω τελείως το ψωμί γιατί θέλω και λίγη υγρασία μέσα για να γίνουν αφράτα τα κεφτεδάκια μου. Και ζυμώνω το μείγμα.